Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Και θα μας τα πει όλα αυτά η Κατερίνα Κίτσου, η οποία έχει το σύνολο που θα παρουσιάσει αυτή τη συναυλία ή όπως λένε στην μουσική ορολογία, ensemble. Κυρία Κίτσου, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Όλα μια χαρά. Ετοιμαζόμαστε για την Κυριακή, για τον Πολύγυρο. Στο Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου θα έχουμε μια διαφορετική συναυλία, όπως είπατε, με 9 άρπες. Θα είναι κάτι πρωτόγνωρο βέβαια για την πόλη του Πολυγύρου και γενικά για όλη την Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει ένα παρόμοιο σύνολο στη χώρα μας. Πριν πάμε λίγο στην ιστορία και πώς το δημιουργήσατε, το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας θέλει να ταξιδεύει τον πολιτισμό πέραν από τις μεγάλες, δηλαδή πέραν από τη Θεσσαλονίκη, πηγαίνει και σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας αλλά και σε μικρότερες. Θεωρείτε ότι ο κόσμος θέλει να βλέπει και σε εκείνες τις περιοχές τέτοια ανάλογα θεάματα? Η κίνηση του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας είναι ιδιαίτερα ευχάριστη. Και πραγματικά το κοινό, γιατί ξεκινήσαμε ήδη από την προηγούμενη σεζόν με τις ΣΕΡΕΣ, αυτή τη συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού, αγκαλιάζει πάρα πολύ θερμά αυτές τις κινήσεις και νομίζω ότι διψάει για τέτοιου είδους συναυλίες. Αγαπάει ο κόσμος τη μουσική και θέλει τέτοια θεάματα. Είναι γεγονός αυτό. Ναι, γιατί είναι και δύσκολο να σηκώνεται τώρα κάποιος να φεύγει από την πόλη του βράδυ και να γυρνάει, ας πούμε. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε για την άρπα. Ένα μουσικό όργανο το οποίο δεν είναι, τουλάχιστον σε μένα και στο περιβάλλον μου, δεν είναι τόσο γνώριμο, ας πούμε. Πλέον το ξέρουμε, το ξέρουμε, απλώς δεν το συναντάμε παντού. Εντάξει, είναι μεγαλοπρεπές, είναι πολύ ωραίος ο ήχος. Και σχηματίζουμε εικόνα ότι μας ταξιδεύει, έτσι, κάτι διαφορετικό έχει, ναι. Το έχουμε συναντήσει οπωσδήποτε σε συμφωνικές ορχήστρες, είναι μια εικόνα, ας πούμε, γνώριμη, οπωσδήποτε, αλλά τώρα θέλουμε να δώσουμε μια διαφορετική πνοή με αυτό το σύνολο. Ο σκοπός μου ήταν να κάνουμε κάτι διαφορετικό με ένα ρεπερτόριο πάρα πολύ πλούσιο και πολύ διαφορετικό, που είναι ανάμεσα σε όλες τις εποχές, σε όλες τις χώρες, με παραδοσιακή μουσική πρωτίστως της Ελλάδας. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, θα ακούσουμε την Κυριακή το Μήλο μου κόκκινο της Μακεδονίας, ναι, από άρπες παιγμένο, ναι. Και όχι μόνο, λοιπόν, αλλά και από άλλες χώρες παραδοσιακή μουσική, Ιταλία, Σκωτία, Ρωσία, Ισπανία, Ιρλανδία. Οπότε προσπαθούμε να δώσουμε ένα διαφορετικό χρώμα, να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και ελκυστικό το πρόγραμμά μας στους ακροατές. Και να έχει ποικιλία, δηλαδή να είναι ο κόσμος να έχει ενδιαφέρον και να καθίσει να παρακολουθήσει όλο αυτό το πράγμα και να δει τις ιδιαίτερες δυνατότητες του οργάνου αυτού, που δεν είναι αποκλειστικά μόνο στην κλασική μουσική, αλλά είναι σε όλα τα είδη. Δηλαδή και pop μουσική θα παίξουμε. Είναι αλήθεια. Ακριβώς, ναι. Είναι δύσκολο να αποδοθούν αυτοί οι ήχοι με την άρπα? Όλα έχουν τον τρόπο τους. Φυσικά όλο το πρόγραμμα στηρίζεται πάνω σε δικές μου προσωπικές μεταγραφές. Εγώ ασχολούμαι με αυτό. Παίρνω τα γνωστά κομμάτια αυτά και τα λοιπά, ή δικές μου συνθέσεις, και τα μεταφέρω σε αυτό το όργανο, που οπωσδήποτε βέβαια είναι το όργανο που έχω σπουδάσει και ξέρω να χειριστώ, ας πούμε, και πώς να συγγράψει κάποιος, ας πούμε, σε αυτό το όργανο μουσική. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ευχάριστο άκουσμα, μπορώ να πω, και πραγματικά ιδιαίτερο, γιατί χρησιμοποιούμε και διαφορετικές τεχνικές, παίζουμε δηλαδή με δοξάρι την άρπα, κάτι που δεν έχει δει ο κόσμος, δεν μπορεί καν να το φανταστεί. Έχετε δίκιο. Ναι, λοιπόν, οπότε κρύβει πολλές εκπλήξεις γενικά το πρόγραμμα αυτό. Πώς ανταποκρίνονται όταν σας βλέπουν, όταν ακούν αυτούς τους ήχους από την άρπα και όταν σας βλέπουν να παίζετε με το δοξάρι, ας πούμε? Ναι, το σύνολο αυτό υπάρχει από το 2013. Έχουμε κάνει αρκετές εμφανίσεις, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, με όλα αυτά τα διαφορετικά προγράμματα. Έχουμε ασχοληθεί και με μουσικό παραμύθι. Συνεργαζόμαστε με μυθιστοριογράφο τη Βασιλική Χαρίση, που γράφει για μας μουσική. Θέλω να πω το εξής και θέλω να καταλήξω στο εξής.
ότι σε όλα αυτά τα διαφορετικά ερεθίσματα, είτε χρησιμοποιούμε το δοξάρι, είτε χρησιμοποιούμε διαφορετικές τεχνικές, επειδή είναι καινούργια πράγματα, ο κόσμος εντυπωσιάζεται. Λοιπόν, και όλο αυτό το πάντρεμα των πραγμάτων όλων αυτό, ήδη αφήνει άφωνο το κοινό. Mm-hmm. Και θέλει πάντα λίγο περισσότερο. Εσείς, παιδιά που ασχολούνται με τη μουσική, εγώ τα περισσότερα που ξέρω ασχολούνται ή με το πιάνο ή με την κιθάρα και τα τελευταία χρόνια με το βιολί. Ακριβώς. Η άρπα αρχίζει, γίνεται καθόλου έτσι πιο να την προτιμάνε τα παιδιά. Εσείς πώς ασχοληθήκατε με την άρπα? Ναι, καλά, για μένα ήταν... κι εγώ με βιολί ξεκίνησα, στην πραγματικότητα. Ναι, λοιπόν, μπήκε στη ζωή μου ξαφνικά η άρπα, με ευνίδιο τρόπο μπορώ να πω. Λοιπόν, τελικά κατέληξα να γίνω αρτίστρια, με μεγάλη μου χαρά, το λέω και το συνεχίζω, γιατί πραγματικά αγάπησα πάρα πολύ το όργανο αυτό. Τα παιδιά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μπορώ να πω, και έχω την τιμή να έχω αυτή τη στιγμή στην τάξη μου στις δύο τάξεις που διδάσκω, στο κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης και στο σύγχρονο Οδείο Θεσσαλονίκης. Συνολικά να έχω 15 μαθητές, συν τους τελειόφοιτους που ανήκουν και στο σύνολο φυσικά. Λοιπόν, που σημαίνει ένα τέτοιο νούμερο για το όργανο αυτό, για την πόλη που ζούμε, στη χώρα που ζούμε επίσης, mm-hmm. είναι τεράστιο. Έχετε δίκιο. Ναι. Παίρνουν άρπα και έχουν στο σπίτι τους τα παιδιά ή κάνουν εξάσκηση στο δύο? Ξεκινάνε πάντα με την εξάσκηση, τη μελέτη τους στο δύο, γιατί οπωσδήποτε είναι ένα όργανο το οποίο είναι ακριβό, είναι η αλήθεια. Πόσο περίπου κάνει? Πιο ακριβό από ένα πιάνο? Ναι. Όταν μιλάμε για μία μαθητική άρπα, δηλαδή όταν, για να σας δώσω να καταλάβετε, ένα μαθητικό πιάνο μπορεί κάποιος να αγοράσει, ας πούμε, με 2.500 ευρώ. Μία μαθητική άρπα χρειάζεται 12.000 ευρώ, α, τουλάχιστον. Α. Λοιπόν, ναι, τα μεγέθη είναι πολύ διαφορετικά. Μία μεγάλη μαθητική άρπα, έτσι, γιατί υπάρχουν και οι μικρές άρπες που οπωσδήποτε είναι 2 με 3 χιλιάρικα αναλόγως. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε ένα τέτοιο έξοδο οπωσδήποτε ένας μαθητής στην αρχή του δεν μπορεί, βέβαια, ούτε που δεν ξέρεις και ένα θα το σπίτι να το υποστηρίξει. Ακριβώς. Mm-hmm. Όμως, οι περισσότεροι μαθητές μου πλέον έχουν δικά τους όργανα, γιατί βλέπουν ότι προχωρούν, λοιπόν, και έχουν μία πρόοδο και εξέλιξη, οπότε αποφασίζουν όλοι οικογενειακώς ότι πρέπει να γίνει αυτή η αγορά. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά να προχωρήσει κάποιος χωρίς τα εργαλεία του, έτσι, και είναι το εργαλείο, ναι, μας το όργανο. Έτσι, πώς θα μάθεις να παίζεις ένα μουσικό όργανο χωρίς το μουσικό όργανο, δεν γίνεται. Ακριβό εργαλείο. Ακριβώς. Βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Είναι δύσκολο να το μάθει ένα παιδί? Είναι πιο δύσκολο, ας πούμε, από το βιολί? Κάποια όργανα είναι πιο εύκολα, ναι. Κάποια είναι πιο... Όντως, ναι. Ναι, δεν θέλω γενικά να συγκρίνω, γιατί κάθε όργανο έχει τις δικές του δυσκολίες, τις δικές του ανέσεις κτλ. Όμως, οπωσδήποτε συμφωνώ μαζί σας, κάποια είναι λίγο πιο δύσκολα, λίγο πιο εύκολα. Η άρπα δεν είναι από τα πιο εύκολα όργανα. Συμμετέχει όλο το σώμα. Στην μεγάλη άρπα παίζουμε και με χέρια και με πόδια ταυτόχρονα. Τα μαύρα πλήκτρα του πιάνου, για να το πω πάρα πολύ απλά, γίνονται από τα πόδια, δηλαδή όλες οι αλλοιώσεις. Που σημαίνει ότι είμαστε ένα βήμα πριν το εκκλησιαστικό όργανο, πριν τη λειτουργία του εκκλησιαστικού οργάνου. Είναι ένα πολύ σύνθετο όργανο. Θέλει συγχρονισμό όλου του σώματος, πολύ εγκεφαλικό όργανο, αλλά για κάποιον που ασχολείται, του δίνει μεγάλο βαντάζ γενικότερα στη σκέψη, σε όλα. Βέβαια, είναι εξάσκηση, είναι και γυμναστική και του μυαλού. Έτσι όπως το περιγράφετε, ναι. Λοιπόν, ναι, αν θέλετε όλα αυτά τα ωραία που λέμε με την Κατερίνα Κίτσου να τα δείτε και στην πράξη, δεν έχετε παρά να πάτε στη συναυλία που οργανώνει το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία και με την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, την Κυριακή στο Πολιτιστικό Κέντρο Πολυγύρου. Τι ώρα είναι, κυρία Κίτσου? Είναι 8 η ώρα. 8 η ώρα. Ναι, ναι. Ωραία. Στις 8 η ώρα. Μετά θα δώσετε παραστάσεις και σε άλλες περιοχές, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. 24 Νοεμβρίου στο Κυλικής και 1 Δεκεμβρίου στην Μπέλα. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.